Μια χαρά! Σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα vlog αναμαλιασμένη. Συγχωρήστε με, θα σας εξηγήσω σε αυτό το κανάλι. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σάββατο των αποκριών σήμερα και ανοίγω το vlog από ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Βρισκόμαστε στην Κλωρινά, στις Πρέσπες. Και κόψα λίγο γιατί είχε πολύ κόσμο. Βρισκόμαστε λοιπόν στις Πρέσπες και μόλις περάσαμε, θα σας δείξω πλάνα με την πλωτή γέφυρα απέναντι στο χωριό στον Αγιο Χίλιο και κάναμε μία βόλτα. Πραγματικά ήταν φανταστικά, αλλά φυσάει πολύ και η πεζογέφυρα, η πλωτή γέφυρα, τέλος πάντων, κουνούσε τόσο πολύ. Τόσο πολύ που πραγματικά κάποια στιγμή φοβήθηκα και είπα θα γυρίσουμε πίσω, αλλά τελικά εντάξει, όλα καλά, έχει πάρα πολύ κόσμο, κανένας δεν φοβόταν. Τόσο μάλλον όσο έχω. Και τα κορίτσια το διασκέδασαν πολύ. Τέλος πάντων, θα δείτε πλάνα. Ο καιρός είναι καλός, είναι ζεστός, αλλά έχει λίγο αυτό τον αέρα και που παίρνει και καμιά μπόρα πολύ ελαφριά, η οποία μετά σταματάει. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία ως τώρα. Ήθελα από το πρωί να ανοίξω το vlog, αλλά ήμουνα στα δύο στο αν θα κάνω τελικά ή όχι. Τελικά αποφάσισα, τράβηξα αρκετά πλάνα εδώ πέρα και αποφάσισα να ανοίξω ένα τριήμερο vlog. Να σας πάρω δηλαδή μαζί μου και σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή και την καθαρά Δευτέρα με ό,τι κάνουμε, με τις καλύτερες στιγμές μας. Συγχωρήστε τα μαλλιά μου. Ο αέρας ήταν πολύ, ειδικά πάνω στη γέφυρα. Γι' αυτό και βλέπετε αυτό που βλέπετε. Αυτά, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και θα πάμε σε ένα χωριό. Νομίζω έχω ξανατραβήξει vlog. Τέλος πάντων, πολύ παλιά. Στους Ψαράδες, είναι πολύ κοντά εδώ και λέμε αν όλα πάνε καλά και δεν έχει πολύ κόσμο. Εδώ γίνεται πανικός να καθίσουμε εκεί για φαγητό. Θα δούμε. Σας αφήνω να δείτε τα πλάνα του πώς περάσαμε εκεί στον Άγιο Χίλιο, τι κάναμε και πόσο όμορφα είναι και τα λέμε σε λίγο. Ήρθαμε στους Ψαράδες, μόλις φτάσαμε, εντάξει δεν ήταν μακριά, 10 λεπτά ας πούμε από την πλωτή γέφυρα του Αγίου Αχιλίου και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το χωριό, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τόσο γραφικό και δεν ξέρω, είναι ένα από τα αγαπημένα μου.
Σήμερα κανονικά δεν ξεκινήσαμε για εδώ. Θέλαμε να πάμε στη Φλόρινα, στο Πισοδέρι. Αλλά τελικά είδαμε ότι έχει πολύ καλό καιρό. Και λέμε, δεν πάμε ξανά προς Πρέσπες που μας αρέσει τόσο πολύ. Και τελικά καταλήξαμε εδώ. Ενώ έχει πολλά αυτοκίνητα, φαίνεται ότι δεν ξέρω, δεν υπάρχει τόσος κόσμος. Βέβαια και αν υπήρχε δεν θα καθόταν έξω. Λογικά. Θα κάνουμε μια βόλτα και... γιατί έτσι είναι πραγματικά, είναι ωραία για περπάτημα, είναι πολύ ευχάριστα, δεν έχει κρύο, είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Θα κάνουμε λοιπόν έτσι μια βόλτα εδώ στο χωριό, να το δουν εδώ και οι φίλοι μας που δεν έχουν ξανάρθει. Και θα καθίσουμε μετά μάλλον για φαγητό, έτσι λέμε τουλάχιστον. Ψαράδες, δεν ξέρω αν το καταλάβατε από τα πλάνα, αλλά ήρθαμε μία βόλτα στην πανέμορφη Καστοριά. Είμαστε εδώ στη Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας, ανάψαμε ένα κεράκι. Είναι ένα ιστορικό μοναστήρι και ένα φανταστικό μέρος δίπλα στη λίμνη. Κοιτάξτε πόσο είναι. Και μισό λεπτό να κρατάω και την Εύη. Έλεγα λοιπόν, πήγε να μου φύγει η Εύη. Γι' αυτό σταμάτησα, ότι ήρθαμε στην Καστοριά, εδώ είμαστε στη Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας. Ένα υπέροχο μέρος, φανταστικό. Μπαμπά! Παραμυθένιο. Μπαμπά! Και ήρθαμε να ανάψουμε ένα κεράκι και θα πάμε λογικά να πιούμε και έναν καφέ κάπου εδώ στην Καστοριά. Εδώ η Φέη βλέπει τον μπαμπά της και... Μπαμπά! Και θα πάμε λοιπόν να πιούμε έναν καφέ και θα γυρίσουμε πίσω μετά. Αυτά πάνω κάτω, είναι μια πολύ ωραία μέρα και κάνουμε έτσι μια πολύ ευχάριστη και όμορφη εκδρομή. Ο καιρός είναι ακόμη με το μέρος μας. Οπότε θα τα πούμε πάλι σε λίγο.
Από το αυτοκίνητο θα σας καλημερίσω πάλι Κυριακή πρωί. Και ναι, είμαστε πάλι στο αυτοκίνητο. Ετοιμαζόμαστε να πάμε για καφέ στο πανέμορφο Μέτσοβο. Οπότε ευκαιρία να σας πάρω βόλτα μαζί μου. Και σήμερα σας είπα ότι θα έχουμε έτσι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Χθες γυρίσαμε κατά τις 7 και πήγαμε για φαγητό πάλι. Τι έλεγα, που διέκοψα. Τέλος πάντων, χθες γυρίσαμε, καθίσαμε εδώ στην πεθερά μου για λίγο και μετά πήγαμε σε μια ταβέρνα με παιδότοπο που πηγαίνουμε και ξαναφάγαμε όλοι μαζί. Εντάξει, μην φανταστείτε, έτσι μπήσαμε, αλλά ξανά έπαιξαν τα παιδιά και διασκέδασαν και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Και για σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα έχει Μέτσοβο, ο καιρός φαίνεται να είναι καλός, όχι όσο καλός όσο ήταν χθες, αλλά τέλος πάντων δεν έχει πάρα πολύ κρύο, οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να περπατήσουμε χωρίς αυτό να είναι, χωρίς να κρυώνουμε έτσι, αυτό το δύσκολο. Αυτά πάνω κάτω, καλημέρα σε όλους και τα λέμε από το Μέτσοβο. Είναι 4 και 4. Γι' αυτό με ακούτε να μιλάω έτσι. Και εγώ είμαι έτοιμη να δω μια ταινία. Γυρίσαμε από το Μέτσοβο στις 2 περίπου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχε πολύ κόσμο. Το Μέτσοβο είναι πάντα όμορφο και γραφικό. Και ακόμη και, εντάξει, είναι και πολύ τουριστικό. Είχε πολύ κόσμο, αλλά δεν ήταν έτσι δυσάρεστα. Για καφέ, αν και ενώ είχε πολύ καλό καιρό, φυσούσε πάρα πολύ κατά διαστήματα, δηλαδή φυσούσε δυνατά, όχι κρύο παγωμένο αέρα, απλά δυνατό αέρα πολύ. Τέλος πάντων, ήρθαμε σπίτι, περάσαμε πολύ ωραία, ήρθαμε σπίτι, φάγαμε και έχω βάλει μια λαγάνα στο φούρνο για να ψηθεί αυτή, περιμένω. Θα σας αφήσω από κάτω, είναι η κλασική συνταγή του Άκη Πετρετζίκη που είχα κάνει και πέρυσι και είχε βγει πολύ νόστιμη η λαγάνα και πολύ τραγανή. Θα σας τη βάλω να τη δείτε. Αυτά τα λίγα, θα χαλαρώσω κι εγώ λίγο, θα δω μια ταινία. Το βράδυ θα πάμε στην πεθερά μου, θα ψήσουμε εκεί. Και καλώς εγώ των πραγμάτων θα σας πάρω μαζί μου και σε ένα τοπικό έθιμο που έχουμε, το φανό. Το έχουν αυτό εδώ έθιμο, νομίζω, εντάξει.
Ναι, οι περισσότερες πόλεις πιστεύω ότι το κάνουν αυτό το έθιμο, απλά εμείς εδώ λόγω του κορονοϊού τα τελευταία χρόνια δεν γινόταν. Και φέτος θα γίνει πάλι. Αυτά τα λίγα σας αφήνω. Έχω τραβήξει λίγο μερικά πλάνα πώς έφτιαξα τη λαγάνα. Θα τα βάλω να τα δείτε και περιμένουμε και το αποτέλεσμα. Καθαρά Δευτέρα, γεια σας, καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους, καλή Σαρακοστή να έχουμε με υγεία. Και πάλι στο αυτοκίνητο, ετοιμαζόμαστε να πάμε για το παραδοσιακό έθιμο της Καθαράς Δευτέρας. Πάμε να πετάξουμε χαρτέτο, δεν σας εγγυώμαι γιατί επιτυχία ή τι επιτυχία θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα φανεί. Θα δούμε. Δεν πετάει κάθε χρονιά. Θα φανεί, έχουμε διάφορες επιλογές χαρταετών. Έχουμε τους κλασικούς, αυτούς που παίρνεις από τα μαγαζάκια. Έχω έναν υφασμάτινο που τον έχω 2 χρόνια από το τζάμπο. Άλλες χρονιές έχει πετάξει. Θα δούμε, είναι επαναχρησιμοποιήσιμος αυτός. Θα δούμε και φέτος πώς θα πάει. Ο καιρός είναι πολύ καλύτερος από εχθές. Τουλάχιστον δεν φυσάει. Οπότε, ναι, δεν είναι καλό αυτό για το χαρταετό. Αλλά και χθες αυτός ο αέρας που υπήρχε ήταν υπερβολικός. Και χθες το βράδυ, οπότε είδατε, περάσαμε ωραία, ειδικά τα παιδιά που χόρεψαν. Ήταν πολύ όμορφα, έτσι οικογενειακά και έτσι ωραία. Αυτά, βενζίνη βάζουμε, καφέ θα πάρουμε και ξεκινάμε. Ευωδοθεί προς το παρόν οι προσπάθειές μας, αν και πετάει ο αετός. Δεν ξέρω, είναι που δεν έχει αέρα, φταίει κάτι άλλο. Δυσκολευόμαστε λίγο, είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον τα παιδιά παίζουν και το ευχαριστούνται. Οπότε όλα καλά. Έχει πολύ ωραία μέρα, αλλά όσο φυσούσε χθες,
τόσο άπνοια έχει σήμερα. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε σε ένα πολύ όμορφο μέρος και τρέχουμε, παίζουμε. Οπότε είναι όμορφα, περνάμε όμορφα, αν μη τι άλλο, γι' αυτό είναι αυτές οι μέρες. Κοίταξε πόσο όμορφα είναι. Και τώρα βγαίνει και ήλιο σιγά σιγά. Αναδιαστήμα. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτά, θα καθίσουμε λίγο ακόμα εδώ να προσπαθήσουμε. Θα δείτε, θα μάθετε τι θα συμβεί. Τρίτη λοιπόν πρωί θα κλείσω αυτό το βίντεο. Περάσαμε ένα γεμάτο τριήμερο, ήταν πάρα πολύ ωραία οικογενειακά, αλλά έτσι και πολύ γεμάτα. Νομίζω ότι κάναμε πολλά πράγματα αυτές τις ημέρες. Κουραστήκαμε, αλλά περάσαμε φανταστικά, περάσαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία και διασκέδασαν και τα παιδιά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τέλος πάντων, διασκεδάσαμε όλοι, περάσαμε ωραία και έχουμε δυνάμεις για να ξεκινήσουμε ξανά την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ακόμα μία φορά που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο, να περάσατε όμορφα, να ξεφύγατε και εσείς αυτές τις ημέρες και να ξεκουραστήκατε τέλος πάντων, να διασκεδάσατε ό,τι έκανε ο καθένας και του άρεσε. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, το οποίο βγαίνει συνέχεια εδώ κάτω, ούτως ώστε να τα λέμε πιο συχνά και πιο άμεσα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ για ακόμα μία φορά, που είδατε ένα βίντεο μέχρι το τέλος και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!